ήταν αναμενόμενο. Όποιοι κάνουν αυτές τις επιλογές πυροδοτούν. Έχουν συνηθίσει όμως από το παρελθόν. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε μια τεράστια ευθύνη. Διχάζει τον ελληνικό λαό και δεν έχει το θάρρος να πάρει πίσω τις ανόητες αποφάσεις, ακόμα και όταν βλέπει ότι οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, ο ένας μετά τον άλλον, και θέλω να συγχαρώ τον Κώστα τον Δαμαβολίτη, τον βουλευτή, τον Ανέλα από την Κρήτη, τιμά την Κρήτη με τη στάση του. Δεν είναι καθόλου περίεργη η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση ήμασταν όλοι σίγουροι ότι έτσι θα καταλήξει, καθώς δυστυχώς το τελευταίο διάστημα διάγουμε την περίοδο του αναρχο-αριστεροφασισμού. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δυστυχώς όλοι πλανόμαστε πλάνη νυχτρά. Εδώ πέρα καταλύεται το δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώσει ειρηνικά και ελεύθερα την άποψή του. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να δυναμητήσουν την ατμόσφαιρα, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να οδηγηθεί η χώρα σε εθνικό διχασμό, προσπαθούν με διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι γνωστοί δυστυχώς από τα παλαιότερα χρόνια, όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες έχουν μεταχειριστεί, προσπαθούν δυστυχώς ακόμα μία φορά να μετατρέψουν την Ελλάδα σε γερμανοτσολιάδες και αριστεροφασίστες. Η αριστερά πρέπει να έχει πιο ισχυρή μνήμη. Θα έπρεπε να θυμάται τι σημαίνουν αντισυγκεντρώσεις και πώς τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός και όχι μόνο η αριστερά. Όμως ζούμε στιγμές στις οποίες δεν θεωρούσε κανείς από εμάς ότι μπορούσαμε να ζήσουμε. Αυτή η τάση για τις διολυστήσεως στη μετάβαση σε ένα αυταρχικό καθεστώς, οι αναφορές που όλο και περισσότερο πυκνώνουν και είναι όλο και πιο επικίνδυνες, δεν μπορεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να αναφέρεται μπροστά στον Πρωθυπουργό ότι ο στρατός θα διασφαλίσει την εσωτερική τάξη, που απειλείται από ποιους. Νομίζω ότι αυτά όλα πρέπει να τα πάρει πολύ σοβαρά ο ελληνικός λαός υπόψη του, και εάν η πρώτη φορά αριστερά έχει ακόμα πραγματικά αριστερούς υπουργούς στελέχη, νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τη φυσιογνωμία που έχει πάρει πια και η κυβέρνηση και το κόμμα. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση για τον ΝΕΕ. Οι Ηρακλειώτες δίνουν ένα βροντερό μήνυμα στην κυβέρνηση, ένα βροντερό μήνυμα υπέρ της παραμονής στην Ευρώπη. Μια συγκέντρωση που δυστυχώς από κάπου θα μαυρώνεται. Για πρώτη φορά, 2015, η αριστερά κάνει αντισυγκεντρώσεις. Είναι σοκαριστικό αυτό. Η αριστερά που έχει πληγεί από τέτοια πράγματα στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Εγώ προηγουμένως δέχτηκα ένα χτύπημα σε μια φασαρία που έγινε. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή πίσω μου. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είχαμε προγραμματίσει συγκέντρωση σήμερα εδώ στις 7.30 ώρα και ερχόμενοι στο χώρο βρήκαμε εδώ αυτή την ομάδα ακροαριστερών να φωνάζουν συνθήματα και να προκαλούν. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα αντεκκλήσιμο μεταξύ ημών και των ακροαριστερών και τα πράγματα ξέφυγαν.